Πάμε στον Άλυμο. Πάμε να δούμε τι γίνει στον Άλυμο. Mm. Έχουμε μια τραυματισμένη φάλαινα. Mm. Πού στον Άλυμο. Ναι. Για πες μας. Λοιπόν, να πούμε ότι ναι, είναι μεγάλη κινητοποίηση για να διασωθεί η φάλαινα. Πρόκειται ναι, για μια μικρή φάλαινα η οποία... Βάλτε φουλ εικόνα να βλέπουμε, ναι. Η οποία βρέθηκε τραυματισμένη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, φαίνεται ότι έχει τραυματιστεί από προπέλα, καθώς φέρει ένα τραύμα στο ρίγχος και κάποιες χαρακές στο σώμα. Να πούμε ότι είναι άκακη, να ότι δεν πρέπει λοιπόν, να βλάψει κανένα. Γιατί ο τίτλος μας δεν λέει ακριβώς τι είναι. Μιλάμε για φάλαινα, η οποία βρέθηκε, τραυματισμένη φάλαινα, στην περιοχή του Αλίμου. Στο ύψος μέχρι το γόνατο είναι το νερό και μιλάμε για ένα κύτος 6 μέτρων ναι, και πάνω από 500 κιλά. Μιλάμε τόνο για μία φάλαινα. Να, αλλά είναι άκακη όμως, έτσι, να το τονίζουμε ναι, αυτό. Ναι. Καλά, όταν και... είσαι εμείς στη θάλασσα, φαντάζεσαι τώρα καλοκαίρι, να είσαι στην παραλία. Ναι, εντάξει, αλλά ενώ ότι δεν είναι, ότι δεν είναι κάποιο θέμα ότι έχουν κινητοποιηθεί. Βέβαια, και επίσης να πούμε ότι έχουν γίνει και κάποιες εξετάσεις αίματος, καθώς από ό,τι φαίνεται είχε αντιμετώπιση από πριν πρόβλημα. Και γι' αυτό το λόγο βρέθηκε και εκτός έτσι από τα νερά της, γιατί δεν είναι. Κανονικά δεν πρέπει να είναι σταρικά η φάλαινα. Έτσι. Φάλαινα! Να ακούτε τη φάλαινα, τη βλέπετε. Όλα τα και εδώ, λοιπόν, και εδώ λοιπόν πραγματικά υπάρχει ανησυχία, υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Είναι πολύ μεγάλη. Είδαμε ότι υπήρχε παρέμβαση του Υπουργού. Μέχρι και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Σαμιράς, έκανε παρέμβαση. Ειλικρινά, γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται προσπάθεια για να κρατηθεί στη ζωή. Βέβαια, γιατί είναι πολύ άσχημη η κατάσταση. Η πρόγνωση, όπως λένε και οι ειδικοί, δεν είναι καλή. Πρέπει, αν μπορούν με κάποιο τρόπο, να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, έτσι ώστε να ξαναβρει το δρόμο και να γυρίσει στα ανοιχτά. Πάντως, είναι άκακη, δεν είναι επικίνδυνη. Όχι, 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 καμία τέτοια. Είναι εντελώς άκακο, όπως λέει και ο καθηγητής θαλάσσιας βιολογίας.